Μια σημαντική εκδήλωση κατάφερε να φέρει στην Ξάνθη ο Σύλλογος Πολιτικών Συνταξιούχων του Δημοσίου στις αρχές Ιουνίου. Πρόκειται για τις εργασίες με τη συμμετοχή της ΘΕΡΠΑ του Πανευρωπαϊκού Οργάνου των Συνταξιούχων. Η ΘΕΡΠΑ είναι η πανευρωπαϊκή οργάνωση και καλύπτει όλους τους συνταξιούχους σε όλους τους τομείς συνταξιούχους των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδρεύει στις Βρυξέλλες και γίνονται συνέδριες στις Βρυξέλλες περίπου 2 φορές το χρόνο, ίσως και 3 έκτακτα κτλ. Και η κάθε χώρα στέλνει αντιπροσώπους μονίμους ημί. Εγώ έχω την τιμή να εκπροσωπώ την Ελλάδα όσον αφορά τους συνταξιούχους του Δημοσίου εδώ και 2-3 χρόνια στη ΘΕΡΠΑ. Είμαι μόνιμη αντιπρόσωπος και μία από τις προσπάθειες που έκανα εγώ και ο σύλλογός μας εδώ στην Ξάνθη ήταν να πείσουμε τους Ευρωπαίους να κάνουμε ένα πανευρωπαϊκό συνέδριο εδώ στην Ξάνθη της ΘΕΡΠΑ. Δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα εδώ και 40 χρόνια που λειτουργεί η ΘΕΡΠΑ. Λοιπόν, με πολύ κόπο είναι αλήθεια, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν έγινε στην Ελλάδα ούτε στην Αθήνα, πόσο μάλλον στην ακριτική Ξάνθη. Τελικά τους πείσαμε, τους έπεισα να γίνει αυτό το συνέδριο εδώ, με τη διαφορά, ενώ επειδή τα έξοδα γίνονται από την ΦΕΡΠΑ και επειδή υπάρχει δυστυχώς οικονομική δυσχέρεια ακόμη και στην Ευρώπη, το διαπιστώνω κάθε φορά που πηγαίνω, θα έρθει το Προεδρείο της ΦΕΡΠΑ, αλλά θα είναι και οι 58 δικοί μας σύλλογοι από όλη την Ελλάδα, θα είναι το Προεδρείο της ΠΟΠΣ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων και επίσης η ΠΑΣΥΔΗ, οι συνταξιούχοι της Κύπρου, τα προεδρία τους. Αυτό θα γίνει, θα έρθουν στις 7 Ιουνίου, στις 8 στο Αμφιθέατρο, στην αίθουσα Καραθεοδωρής, θα γίνει αυτή η μερίδα, θα υπάρχει μεταφραστής ή μεταφραστέ, ανάλογα θα δούμε, για να μπορέσουν να παρακολουθούν και αυτοί να καταλαβαίνουν τι τους λένε οι Έλληνες συνταξιούχοι και τα προεδρία των σωματείων, όπως και εμείς τι αποφάσεις και τι έχει να μας πει η ΘΕΡΠΑ. Αυτά όσον αφορά τη ΘΕΡΠΑ. Θα έρθει λοιπόν στις 7, 8 και 9 επιστρέφει στις Βρυξέλλες. Μια πραγματικά σημαντική συνάντηση τόσο για τους συνταξιούχους όσο και για την πόλη της Ξάνθης, αφού οι σύνεδροι γίνονται οι καλύτεροι πρεσβευτές, αναδεικνύοντας παράλληλα τη δυνατότητα που έχει ο νομός να φιλοξενεί πανευρωπαϊκές συναντήσεις.